Αδυνάτησες πάρα πολύ έτσι. Αδυνάτησα γιατί τέλος του μήνα πηγαίνω για τα fittings του Fashion Week στο Μιλάνο και θα περπατήσω για το Maison Valentino το Φεβρουάριο. Αρχίζω και φτάνω εκεί στις πασαρέλες του εξωτερικού που νομίζω ότι όσες κάναν το GNTM αυτό θέλανε. Τώρα μερικές θέλανε να γίνουν και σερβιτόρες στη Μύκονο. Όπως την Παρασκευή έμεινα λίγο συγκλονισμένη, με συγχωρείτε. Υποτίθεται ήταν και το φαβορί του Elite στο Λονδίνο. Επομένως, Elite στο Λονδίνο πού είσαι? Η συγκεκριμένη μάλλον δεν το ήθελα. Έχω δεχτεί μια πρόταση πολύ ισχυρή από ένα reality. Δεν θα πω ποιο είναι το reality, το βλέπουμε πάντως, δεν είναι το GNTM. Το Big Brother μπορεί να είναι και το Big Brother. Δέχτηκα μια live επίθεση σήμερα πάλι για τη χώρα μου, για την Αλβανία. Ρατσιστική επίθεση, απλά ήταν τόσο μπαμ. Ήρθε μια γυναίκα 60 χρονών και μου λέει έτσι παρκένετε στη χώρα σας, πήγαινε πίσω στη χώρα σου. Φαίνεται το GNTM χωρίς η Βίκυ Καγιά. Χάλια. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η κοπέλα, η καινούρια, η αντικαταστάτρια. Βέβαια, η Βίκυ Καγιά έχει πάρει τη θέση του Dancing with the Stars, όπου θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτό το συγκεκριμένο reality star. Έχω κάνει μια επαφή μικρή αυτό.